Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, είστε καλά? Χαίρομαι πολύ που είστε καλά. Ακόμα ένα live εδώ μέσα από το προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, διότι ξέρω ότι σας αρέσει πολύ έτσι να περνάμε μαζί αυτά τα απογεύματα καραντίνας. Φιλάκια, φιλάκια σε όλους όσους συντονίζετε σιγά σιγά. Εγώ είμαι εδώ και σήμερα. Να σας πω ότι πριν από περίπου μισή ωρίτσα ανέβηκε και το χθεσινό μας live στο YouTube, οι προβλέψεις όλων των ζωδίων για το 2021, που μας είπε η αγαπημένη μου φίλη Βασιά Κόντι. Οπότε μπορείτε να πάτε στο YouTube, να κάνετε subscribe στο προσωπικό μου κανάλι και να μάθετε τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια του 2021. Πριν εγώ έφυγε από τη ζωή και ο Μαραντόνα, έτσι το βλέπουμε. Τώρα έχουν γεμίσει αναρτήσεις στο Facebook και στο Instagram και όλα αυτά. Το έχω κάνει και εγώ αυτό, αλλά γενικά δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου. Όταν φεύγει κάποιο να γίνεται ένα καταιγισμό από ποσταρίσματα, το κάνω όμω και εγώ. Και α μην συμφωνώ. Πάμε να υποδεχτούμε τη σημερινή μα καλεσμένη. Λοιπόν, έφυγε και αυτή πολύ γρήγορα από το Big Brother. Τη θέλαμε λίγο παραπάνω. Γιατί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλησπέρα και σε όλου όσου συντονίζεστε. Ήθελα να μείνει λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι είχε να δείξει κάτι πολύ διαφορετικό. Και έφυγε γρήγορα. Μιλάω για την Βασιλική Χάνου, η οποία είναι αμέσως τώρα, έρχεται αμέσως τώρα στο σημερινό μας live, πρώην παίκτρια του Big Brother, της νέας εποχής, της νέας γενιάς. Και θα μας τα πει όλα η Βασιλική μου στο σημερινό μας live, μαζί με όλους εσάς που περιμένουν να μπείτε στην παρέα μας. Νάτι! Καλησπέρα. Με τον καφεδάκι σου, με το γυαλάκι σου, Βασιλική! Τι κάνουμε? Τι καφέ πίνεις? Αυτή τη στιγμή πίνω έναν instant. Τι πίνεις? Instant, instant. Α, Στιγμιαίο. στιγμιαίο. Α, ωραία, ωραία. Ναι. Και εγώ έχω πιει δύο το πρωί, από το πρωί καφέδες. Πώς είσαι, πώς περνάς, Βασιλική μου? Καλά. Απολαμβάνω την καραντίνα γιατί όταν είσαι περιορισμένος με ένα μαγικό τρόπο και όταν θέλεις να δεις τα πράγματα θετικά βρίσκεις περισσότερο χρόνο να κάνεις άλλα πράγματα που δεν έκανες. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε η καραντίνα για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ ωφέλιμη. Άλλοι περνάνε δύσκολα στην εποχή μας. Αλλά εμείς που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι έξω, να τρέξουμε και να φροντίσουμε κόσμο, νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Πες μου λίγο για Αυτό. σένα. Έχεις παιδιά, είσαι παντρεμένη? Δεν είμαι παντρεμένη εδώ και 12 χρόνια. Έχω Ναι. δύο παιδιά. Η κόρη μου είναι 31 και σε λίγες μέρες περιμένουμε να μας φέρει στον κόσμο ένα μωρό. Α, Ναι. πόσο Και ετών είναι? είναι στον ένατο. Α, τον έχετε Περιμένουμε. τώρα δηλαδή. Ναι. Το ξωτάκι Και κάτι, το ξωτάκι. το ξωτάκι, το ξωτάκι. Ξωτάκι, ωραία. Και ο γιος μου είναι 28. Α, Αυτά. 28. Ναι. Η Αφροδίτη, η Δίτη Αφροδίτη μας βλέπει. Χαίρομαι λέει πολύ Ναι, που σας γεια βλέπω. σου, Δίδη. Και εμείς Αφροδίτη, πολλά φιλιά. Άντε, κανόνισε Πολλά. να κάνουμε και ένα live με την Αφροδίτη, ρε παιδιά. Big Brother Edition. Γιατί, κοίταξε, η Βασιλική ήταν λίγο αρνητική στην αρχή, πίστηκε όμως μετά. Η Βασιλική πέρασε μία φάση που μπουχτίσει λιγάκι και ήθελε λίγο το διάλειμμά της. Καλά. Τώρα είμαι πιο cool και πιο ήρεμη με το παιχνίδι. 2 εβδομάδες έκατσες. Μία έκατσα γιατί μπήκα Μία μία εβδομάδα μετά. εβδομάδα. Μία γιατί μπήκα μία εβδομάδα μετά. Ναι. Όταν έφυγε ο Τζέι, μπήκα εγώ. Κάτσε, και μετά ήσουν υποψήφια κατευθείαν σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα. Ήμουνα η νέα παίχτρια, ήμουνα μάλλον ο πιο εύκολο στόχο. Πώς νόμιζες ήσουν 2 εβδομάδες μέσα. Μία εβδομάδα. Πολύ Γιατί λίγο. έφυγα τη δεύτερη εβδομάδα, αλλά έμεινα μόνο μία την άλλη. Πολύ λίγο, Ναι, λίγο ήταν. Θα ήθελα να είναι κι άλλο, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά εκεί. Και εμείς το βλέπαμε. Ήσουν παιδί Ναι. μου έτσι μια. Ήσουν το διαφορετικό σου παίκτη, ο οποίος μπήκε μέσα και είχε σίγουρα πολλά πράγματα ακόμα να δείξει. Γιατί είχε Ναι. μια άλλη νοοτροπία, ένας άνθρωπος διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικού χαρακτήρα, που νομίζω ότι σε συνδυασμό με τους χαρακτήρες των άλλων παιδιών, ήσουν σίγουρα ένας ηγέτης εκεί μέσα, για άλλους λόγους.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχω μία άλλη εμπειρία ζωής σίγουρα, γιατί τα περισσότερα παιδιά, το 80% ίσως και παραπάνω, ήταν στην ηλικία των παιδιών μου. Οπότε σίγουρα θα ήταν η θέση μου έτσι, όχι ηγέτη με την έννοια του ηγέτη, αλλά με την έννοια του ηγέτη του σπιτιού, ναι. Όπως είναι η μαμά, ας πούμε, οι μαμάδες, έτσι. Με τέτοιο τρόπο, ναι. Να πω χρόνια πολλά που ξέχασα και στις Κατερίνες και μας βλέπει τώρα η Κατερίνα. Ναι, χρόνια βέβαια. Πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα. Έτσι, άρχισε βέβαια, 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 το χρόνια πολλά. Των έντονων γιορτών που θα έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Το βλέπεις τώρα το παιχνίδι. Ναι, όχι κάθε βράδυ γιατί μερικές φορές είμαι κουρασμένη και πέφτω για ύπνο νωρίς, αλλά το βλέπω. Το βλέπω, ναι. Με ποιους παίκτες είχες έρθει πιο κοντά, σίγουρα ήταν η Αφροδίτη. Ήταν η Αφροδίτη, ήταν η Σοφία. Με τα αγόρια καθόμασταν μαζί, κάναμε παρέα. Αλλά το πιο κοντά είναι όταν πεις περισσότερες κουβέντες. Εγώ περισσότερες κουβέντες θεωρώ ότι είχα πει με την Αφροδίτη και τη Σοφία. Αλλά με τα αγόρια, με τον Δημήτρη, τον Ζακ, τον Θέμη που τον αγαπώ πολύ. Ναι, με αυτή την παρέα ήμουν. Θυμάμαι κοντά. Ένα σκηνικό που η Άννα Μαρία προσπαθούσε, ρε παιδί μου, να σου ξεστορίσει κάποια γεγονότα με το δικό της τρόπο πάντα που το κάνει η Άννα Μαρία. Ναι. Νομίζω στην αρχή ήσουν και με την Άννα Μαρία κοντά τις πρώτες μέρες ή όχι. Κοίταξε, μπήκα σε μια φάση του παιχνιδιού που η Άννα Μαρία είχε αρχίσει ήδη να εκνευρίζεται λίγο με διάφορους παίκτες, οπότε βρήκε σε μένα κάτι... Κάποιον ο οποίος δεν είχε ακόμα εμπλακεί σε κάποιο επεισόδιο, ας το πούμε έτσι. Άρα βρήκε σε μένα ένα αποκούμπι, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εσύ δεν ξέρω, μέρα... αν έμενα δεν ξέρω τι, πόσο θα ήμουν κοντά της, γιατί εκνευριζόταν πάρα πολύ εύκολα με τους ανθρώπους που μπορεί να είχαν διαφορετική άποψη από αυτήν, εκνευρίζεται πολύ εύκολα. Και... Δεν ξέρω, εμένα με ενοχλούσε αυτό. Άρα την αδικούσε ο τρόπος, πιστεύεις, που έλεγε τα πράγματα. Εκνευρίζεται πάρα πολύ εύκολα όταν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί της. Ναι. Δεν μπαίνει σε συζήτηση. Εγώ διαφώνησα, για παράδειγμα, μαζί της κάποια στιγμή. Δεν διαφώνησα. Της είπα απλά ότι ξέρεις κάτι, έχεις νεύρα, αλλά πίνεις και πολλούς καφέδες. Μήπως έχεις δοκιμάσει ποτέ να κόψεις λίγο τους καφέδες. Και εκνευρίστηκε και μου είπε. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου και κανόνισα να μην σου μιλάω ούτε εσένα. Το να μην μου μιλάς επειδή σου λέω ότι μήπως πρέπει να πίνεις λιγότερο καφέ, το θεωρώ λίγο ως πολύ υπερβολικό. Αυτή τη συμπεριφορά, οπότε, θεωρώ ότι την απομακρύνει από τον κόσμο. Κατά τα άλλα, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει παρέα μαζί της, γιατί έχει χιούμορ. Όταν είναι ήρεμη, είναι γλυκός άνθρωπος. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει τέτοια νεύρα και γιατί εκνευρίζεται έτσι όταν κάποιος ή διαφωνήσει μαζί της ή εκφέρει μια άποψη ή μπορεί να τη στραβοκοιτάξει κάποιος και να το πάρει εντελώς ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως χρειάζεται να κάνει λίγη δουλειά με τον εαυτό της. Τα άτομα που έχουν μείνει τώρα, μέχρι τώρα μέσα, πιστεύεις δικαίως έχουν μείνει? Όχι, θεωρώ ότι η Αφροδίτη, η Χριστίνα, η Ραΐσα θα μπορούσαν να είναι μέσα. Μπορεί να ξεχνά τώρα και κάποιον, αυτοί μου έρχονται πρώτα στο μυαλό. Θα μπορούσαν να είναι ακόμα μέσα και να έχουν φυγεί άλλοι άνθρωποι. Οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν σαν προσωπικότητα μια πιο... Δεν θέλω να πω περιορισμένη, γιατί δεν είναι σωστή λέξη. Απλά η προσωπικότητά τους ίσως... δεν αξίζει να είναι σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, σε ένα τόσο, έτσι, ας πούμε, μεγάλο σοου και γνωστό σοου. Θα μπορούσαν να είχαν βγει. Κάποιοι θα μπορούσαν να είχαν βγει. Με τον αντιδήμαρχο είχες έρθει καθόλου κοντά, είχατε ανταλλάξει κάποιες κουβέντες? Κοίταξε, είχαμε ανταλλάξει κάποιες κουβέντες, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν μπορούσα να ολοκληρώσω μια συζήτηση, γιατί δεν ακούει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... θέλει να πάει την κουβέντα εκεί που θέλει εκείνος. Έχει ένα πολύ περιορισμένο άξονα συζήτησης που μπορείς να κάνεις μαζί του. Και όποτε πήγα και ήθελα να κάνω μια συζήτηση έτσι λίγο πιο εκτεταμένη,
λίγο πιο ανοιχτή, με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά, να το πω έτσι. Έβλεπα ότι έτρωγα πόρτα, μέχρι που έγινε ένα γεγονός, το οποίο μου έδωσε την αφορμή να μην πλέον έχω σχέση μαζί του. Να ξεκόψεις τελείως μαζί του. Ναι. Βασιλική μου γλυκιά, από κάτω είναι τα μηνύματα πολύ υποστηρικτικά για σένα. Ο Νικόλας. Καλύτερη ήσουν, αλλά έφυγες γρήγορα. Πολλά μηνύματα. Ο κόσμος θα βγάλει Άννα Μαρία Νικήτρια, αντί να βγάλει Βασιλική, Αφροδίτη, Βλαδίμηρο, Ραΐσα, Θέμη, Ζάκα. Αλλά ακόμα μην μιλάμε για νικητές. Εντάξει, ας μην μιλάμε για νικητές. Είναι νωρίς ακόμα και δεν νομίζω, εντάξει. Θα δείξει, θα φάνουν, γιατί σίγουρα οι ανατροπές θα γίνουν πολλές και οι απρόσμενες ανατροπές. Ναι, ελπίζω. Όλοι ελπίζουν στις ανατροπές. Ακόμα και η παραγωγή είμαι σίγουρη ότι τις ανατροπές προτιμάει. Εσύ, από τους παίκτες που είναι τώρα, ποιον θα ήθελες να δεις νικητή? Θεωρώ ότι τον Ζάκα θα ήθελα περισσότερο από όλους. Και αν ήταν ο Θέμης ή η Σοφία ή ο Δημήτρης, ο Κεχαγιάς, θα ήμουν χαρούμενη. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι ο Ζάκα εδώ χρειάζεται περισσότερο το έπαθρο. Μπορώ να κάνω και λάθος φυσικά. Είναι τελείως προσωπική η άποψη και χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, με πολύ περιορισμένα στοιχεία που έχω από το πώς είναι η ζωή των ανθρώπων έξω. Είναι μια αίσθηση απλά που έχω. Αν μιλάμε για τα χρήματα τώρα, έτσι, γιατί τα χρήματα είναι το επόμενο της νίκης. Εσύ είχες καταλάβει, βέβαια, εντάξει, είχες φύγει νωρίς σχετικά, αν υπήρχε δήλο μεταξύ του Δημήτρη και Χαλιά ή με τη Σοφία. Είχες όταν έφυγα εγώ ήταν πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορούσε κανείς να δει κάτι τέτοιο. Όμως είναι ότι μετά από λίγες μέρες που μου έκαναν μία συνέντευξη, λίγες μέρες, ήταν μια εβδομάδα, δύο, και με ρώτησαν αν θα έβλεπα ζευγάρια εκεί μέσα, το Δημήτρη και τη Σοφία τους είχα έτσι φανταστεί μαζί. Μετά είδαν ότι άρχισαν να έρχονται πολύ κοντά και νομίζω ότι είναι άνθρωποι που μέσα στο παιχνίδι έχουν ανάγκη ένας τον άλλον. Σαν άνθρωποι, σαν επικοινωνία. Βοηθάει ένας τον άλλον. Την δοκιμασία αυτή τη εβδομάδα την είδες που μετατράπηκε σε στρατόπεδο, το σπίτι. Κοίταξε να δεις. Αν ήμουν 18, θα είχα την ίδια αντίδραση με το Θέμη και χειρότερη. Δηλαδή, μπορεί να αντιδρούσα πάρα αλήθεια. Πολύ. Ναι, γιατί αν ήμουν αγόρι, θεωρώ ότι θα ήμουν αντιρρησία συνειδήσεως. Δεν θα πήγαινα στο στρατό. Οπότε, ίσως αν ήμουν 18, να αντιδρούσα κι εγώ έτσι λίγο σαν το Θέμη. Από την άλλη, με την ωριμότητα, με την ωριμότητα που έχω όμως, τώρα θα έκανα πολύ πλάκα, θα το έκανα πολύ φαν. Δηλαδή, θα περνούσα καλά. Αυτό ακριβώς. Θα γελούσα, δεν θα με πειράζει ότι είναι τρεις. Θα έλεγα είναι τρεις μέρες, δεν με πειράζει το ύπνο, ούτε τίποτα. Δεν θα με πειράζει τίποτα απολύτως, ούτε σκοπιές, ούτε τίποτα. Αλλά τώρα, με την ωριμότητα που έχω, αν ήμουν 18, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Ναι, δηλαδή λίγο διασκεδαστικά να το δούμε. Δηλαδή ήταν μια ωραία φάση, μια ωραία εμπειρία. Εντάξει, και να μην κοιμηθείς εδώ τρεις μέρες, ας πούμε, κοιμώσουν τόσο διάστημα και θα κοιμηθείς και το επόμενο. Δεν έγινε κάτι. Ναι, ναι, δηλαδή, απλά ξέρεις. Λίγο... Και εγώ δεν καταλαβαίνουμε πάντα τις αντιδράσεις των ανθρώπων, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Οι συμπεριφορές καμιά φορά μας φαίνονται. Τις κρίνουμε αυστηρά, ενώ δεν χρειάζεται, δεν καθορίζουν 100% τον άνθρωπο οι συμπεριφορές μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και σε συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες δεν βιώνουμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Εμείς δεν είμαστε στη θέση αυτή τη στιγμή των παιδιών. Εγώ μπορεί να το λέω τώρα αυτό, αλλά να μόνο μία εβδομάδα μέσα. Αν ήμουν περισσότερο μπορεί να είχα κουραστεί. Θεωρώ ότι εγώ προσωπικά σαν χαρακτήρας θα περνούσα καλά με τη δοκιμασία, πάντως. Αυτό είναι σίγουρο. Για μένα μπορώ να το πω. Η θέση αυτή του Θέμη πιστεύεις θα του στοιχήσει τώρα που είναι λίγο πιο αντιδραστικός αυτό? Να του στοιχήσει εννοείς να βγει υποψήφιος, ας πούμε. Ναι. Εγώ δεν θα τον ψήφιζα αν ήμουν μέσα για κάτι τέτοιο. Θα σεβόμουν, μάλλον θα λάμβανα υπόψη την ηλικία του και τη θέση του σαν άνθρωπο
απέναντι στο θέμα στρατός. Θα τα σκεφτόμουν αυτά και θα έλεγα ίσως γι' αυτό αντιδράει έτσι. Δεν νομίζω ότι θα το ψήφισα γι' αυτό. Αλλά μπορεί και να το ψηφίσουν, ναι. Αν δεν έχουν να ψηφίσουν κάποιον άλλον. Αν έχουν να ψηφίσουν όμως κάποιον άλλον, δεν θα είναι σίγουρα σαν πρώτος, δεν θα προστιμήσουν το θέμα οι περισσότεροι από τα παιδιά που είναι μέσα. Αλεξία μου, βλέπεις τι κάνω, πώς περνάω. Κάνω live στην καραντίνα, στο Instagram. Η Αφροδίτη λέει ότι χαίρεται που πάντα μιλάς με τόση ευαισθησία. Τα φιλιά μας στη Ρόδο. Μας βλέπουν και από τη Ρόδο. Σ' αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Χαίρομαι. Α, και Χίος. Και εγώ να δείτε. Τη Χίο την αγαπώ πάρα πολύ. Τα νησιά. Τη Χίο και την Τζιά. Πώς πήρες την απόφαση να πας στο Big Brother? Δεν ήταν, ξέρεις, δεν πήρα την απόφαση να πάω. Με διάλεξαν. Η ερώτηση είναι πώς πήρα την απόφαση να κάνω αίτηση. Ναι. Λοιπόν, η αίτηση δεν ήταν απόφαση την οποία τη σκέφτηκα. Η αίτηση ήταν μια στιγμή που δούλευα στο σπίτι, είχα ανοιχτή την τηλεόραση και εκεί που δούλευα πέφτει το μάτι μου στην διαφήμιση αυτή στο τρέιλερ για το διαγωνισμό. Πατάω εκείνη τη στιγμή, πατάω το αυτό που έλεγε κάντε έτσι εδώ. Μπράβο, ανοίγει μια φόρμα συμμετοχής, χωρίς πολλά-πολλά. Εκείνη την ώρα λοιπόν, επειδή ήμουν και σε μια φάση ζωής που έψαχνα να δω πώς μπορώ να αλλάξω τα πράγματα στη ζωή μου, αν και δεν είμαι άνθρωπος που υποστηρίζω τα reality και αυτό το τύπο τηλεόρασης, δεν θεωρώ όμως ότι πρέπει να στεκόμαστε και σίγουρα απέναντι στα πράγματα, αλλά ίσως μέσα από τα πράγματα να μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά. Οπότε λέω, ας το δω. Δεν τα σκέφτηκα αυτά τότε, για να μην είμαι υπερβολική, έτσι. Εκείνη τη στιγμή απλά έκανα την αίτηση. Ούτε καν περίμενα. Ναι, ούτε καν περίμενα μετά από 2 μήνες ότι θα με ειδοποιούσαν να πάω σε οντισιόν. Και όταν πέρασα την πρώτη και μετά πέρασα και τη δεύτερη, που ήταν πλέον απόφασή μου να πάω ή να μην πάω, σκέφτηκα αυτό, ότι μπορεί να είναι reality, μπορεί εγώ να μην είμαι άνθρωπος που έχω υποστηρίξει τα reality στη ζωή μου και αυτόν τον τύπο τηλεόρασης, αλλά από την άλλη, επειδή είναι και νέα εποχή, νέας εποχής, λέω μπορεί να μου δοθεί και η ευκαιρία να μιλήσω για κάποια θέματα που δεν θίγονται συχνά μέσα στην τηλεόραση, αλλά να μου δοθεί και η ευκαιρία, ποιος ξέρει, είναι 1 στα 20, να πάρω 100.000. Δεν θα μου ήταν καθόλου. Μπράβο. Θα μου χρειαζόταν πάρα πολύ τα χρήματα. Τα χρήματα ήταν λοιπόν ο λόγος που αποφάσισα να πάω, όταν πλέον μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι 1 από τους 20. Δουλεύεις τώρα, δουλεύεις κάπου? Όχι, δεν δουλεύω, γιατί παραιτήθηκα γύρω εκεί στην απόφαση του να πω ή να μην πω. Ήμουν ιδιωτική υπάλληλος, κυρίως ασχολούμουν με πράγματα που είχαν να κάνουν με εισαγωγές και τα λοιπά. Τέλεια. Τέλεια. Με εισαγωγές. Τώρα όμως δεν θέλω να ξαναγυρίσω εκεί. Θέλω να κάνω κάποια πράγματα δικά μου. Τώρα γιατί θα γίνεις και γιαγιά. Εκτός αυτού, παντρεύτηκα, έζησα τη ζωή μου. Τώρα είναι καιρός να ασχοληθώ και με πράγματα που με ενδιαφέρουν πολύ όσον αφορά το επάγγελμα πλέον. Και δουλεύω σε κάποια project δικά μου. Τι θες να κάνεις πολύ στο μέλλον? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το Zero Waste. Πάρα πολύ. Και επειδή το Zero Waste μέσα από το σπίτι κάποιος μπορεί να το υπηρετήσει, κάνοντας πράγματα upcycling, repurpose, reuse, πράγματα δηλαδή που αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια, καταλήγουν ξανά στα χέρια μας ή στα χέρια άλλων ανθρώπων για να τα ξαναχρησιμοποιήσουν. Για μένα αυτό είναι πλέον σκοπός ζωής. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να ασχολούμαι από εδώ και πέρα με αυτό. Είναι μια δουλειά που θέλει ώρες, θέλει κάποια οργάνωση και είμαι εκεί τώρα, είμαι focus εκεί για να μπορέσω να το στήσω με έναν τρόπο που πραγματικά να είναι χρήσιμο για όλους μας. Μιλάμε για την ανακύκλωση των... μιλάμε για την ανακύκλωση, για upcycling μάλλον, όχι ακριβώς ανακύκλωση. Είναι αυτό που λέμε, ξαναχρησιμοποιούμε τα πράγματα για να μην καταλήξουν στα σκουπίδια. Είμαστε, γιατί
εξοικειωμένοι με αυτό. Δεν είμαστε. Θα έλεγα, θέλω να δώσω ένα μικρό παράδειγμα όμως, ναι, για να αρχίσουμε όλοι να σκεφτόμαστε λίγο πιο σοβαρά αυτό το θέμα με τα σκουπίδια. Όταν μαζεύουμε μία σακούλα με σκουπίδια και την πάμε στον κάδο, δεν καταλήγει σε κάποιο άλλο πλανήτη, καταλήγει σε αυτόν, εδώ που ζούμε. Δεν πάει κάπου αλλού, δεν πάει σε ένα άλλο σπίτι, πάει στο γείτονά μας. Ή, αν το κάνουμε και πιο περιορισμένο, αν ο πλανήτης είναι το σπίτι μας, παίρνουμε τα σκουπίδια από την κουζίνα και τα πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Αυτό κάνουμε. Οπότε πριν πετάξουμε οτιδήποτε, θα σκεφτούμε τι ανακυκλώνεται, τι μπορεί να μην πάει στα σκουπίδια, τι μπορεί να μην επιβαρύνει, τι μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον, τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Για μένα πλέον έχει γίνει ένα πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μας απέναντι στον πλανήτη. Τεράστια. Και πρέπει να βάλουμε γενικά την ανακύκλωση στη ζωή μας. Έτσι, γενικό. Ναι, πρέπει, ξέρεις τι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πλέον πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί τα προβλήματα είναι εκεί και μας κοιτάνε και εμείς βάζουμε μπροστά ένα δάχτυλο και κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Και ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ζει μέσα στο ψέμα και στην υποκρισία και στην εικόνα. Ζει με την εικόνα. Θα μου δώσεις ένα λεπτό να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι σχετικό και άσχετο. Ακούγεται ίσως άσχετο, αλλά είναι σχετικό. Η ανιψιά μου ανέβασε ένα story με μια φωτογραφία, η οποία ήταν ασπρόμαυρη καλλιτεχνική φωτογραφία, αλλά φαινόταν το στήθος της κοπέλας. Φαινόταν οι ρόγες, δεν ήταν καλυμμένες. Και το Instagram την κατέβασε γιατί ήταν γυμνό. Από πίσω της ακριβώς ήταν ο άντρας με τις ρόγες του, που δεν τις καλύπτουμε στους άντρες. Λοιπόν, φέρω ένα παράδειγμα όσον αφορά την υποκρισία η οποία μας χαρακτηρίζει σαν κοινωνία. Γιατί κρύβουμε τις ρόγες της γυναίκας που είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ένας άνθρωπος όταν έρχεται στον κόσμο. Δεν κρύβουμε του άντρα που είναι εκεί ως υπολειμματικό όργανο και δεν του χρειάζεται. Επίσης, δεν μιλάμε για την περίοδο, δεν μιλάμε για την εμεινόπαυση, δεν μιλάμε για την κλιμακτήριο. Μιλάμε όμως για τις ψεύτικες βλεφαρίδες, για τη σιλικόνη στα μέρη του σώματος που θέλουμε να κάνουμε πιο ελκυστικά. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα πραγματικά θέματα σε αυτόν τον κόσμο. Και τα πραγματικά θέματα είναι η βιωσιμότητα του ίδιου μας του σπιτιού. Είναι σαν το νοικοκυριό μας να καταστρέφεται και εμείς να κοιτάμε έξω το παράθυρο. Ελπίζω οι νέοι άνθρωποι να μην πέσουν στην ίδια παγίδα. Να ανοίξουν τα μάτια τους από νωρίς. Όλη αυτή η διθενιά πρέπει να σταματήσει, γιατί όλα τα δίθεν μας έχουν φτάσει εδώ που μας φτάσαν δυστυχώς. Και πολύ καλά τα λες και πολύ σωστά τα λες, διότι εντάξει, ένας άντρας, ας πούμε, θεωρείται φυσιολογικό να δείχνει το στήθος του και να δείχνει και πιο κάτω από το στήθος του, μέχρι τους χιλιακούς, ας πούμε, και μια γυναίκα να μην μπορεί να το δείξει αυτό. Και γενικά υπάρχει, ξέρεις, ένα ρατσιστικό κομμάτι. Και νομίζω, ναι, και νομίζω ότι είναι η μέρα σήμερα είναι για την κακοποίηση των γυναικών. Ωραία. Λοιπόν, ας σκεφτούμε όλοι. Ποια θέση έχει η γυναίκα στην κοινωνία το 2020, στον 21ο αιώνα πλέον, και ας σκεφτούμε τι έχει πραγματικά σημασία και σταματήσουμε να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους από το αν είναι άντρας, γυναίκα, χοντρός, αδύνατος, ψηλός, γκέι, λεσβία και όλα αυτά. Ας σταματήσουμε να χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους. Το χρώμα, που το πάμε το χρώμα. Το χρώμα τους χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, ας δούμε ποιο είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω μας και στο σπίτι μας, στον πλανήτη μας, και σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τους άλλους πλέον. Βασιλική, μιας και είναι και η μέρα και το είπαμε και ως κατά της κακοποίησης των γυναικών, πιστεύεις σωματική βία ή ψυχική βία είναι το πιο δυνηρό για μια γυναίκα? Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Η σωματική βία και η ψυχική βία αφήνουν διαφορετικού τύπου τραύματα, αλλά και τα δύο είναι έλλειψη σεβασμού. Είναι έλλειψη σεβασμού στον άνθρωπο πρώτα απ' όλα.
Και όχι, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Είχες πέσει εσύ θύμα μιας και της περίστασης? Όχι. Όχι. Δεν έχω πέψει. Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης τύπου να μου βάλει χέρι κάποιος και τα λοιπά ή να μου δείξει κάποιος τα γενετικά του όργανα, μου έχει συμβεί όπως έχει συμβεί ίσως σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Είναι το λιγότερο που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, να της βάλει κάποιος χέρι ή να της δείξει το όργανό του. Είναι το πιο συνηθισμένο. Το πιο συνηθισμένο. Φαντάσου τώρα τις γυναίκες να γυρνάνε και να δείχνουν, ας πούμε, τα γενετικά τους όργανα ή να χουφτώνουν τους άντρες. Δηλαδή, τι θα έλεγε για μια γυναίκα? Η Αφροδίτη μας έκανε κάτι ανάλογο στο τέτοιο και πέσανε να τη φάνε. Που απλά ακούμπησε, δηλαδή, του Δημήτρη. Θα τρελαθούμε κιόλας που εμένα δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση, γιατί δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ένα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε καν, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αλλά το ανέφερα τώρα για να σπάσουμε λίγο τη σοβαρότητα. Αν και... ναι, ναι. Αυτό το περιστατικό έγινε σε χώρο εργασία σου? Όχι. Όχι, έξω. Όχι, όχι, όχι. Σε οικογενειακό περιβάλλον έγινε. Σε ανοιχτό, πιο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Στη συνάντηση, προφανώς. Και πώς αντέδρασες εκείνη την ώρα? Έτσι, ήμουν 14. Τώρα ή... ναι. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποιες γυναίκες αντιδρούν μετά από χρόνια και μετά από χρόνια το εκμυστηρεύονται όλο αυτό. Έστω και αυτό που ήμουνα... ναι. Ήμουνα 14 και ντράπηκα, να το πω, στους δικούς μου. Σηκώθηκα και έφυγα. Δηλαδή, έφυγα από αυτή την επαφή, τέλος πάντων. Εκείνη τη στιγμή ντράπηκα να το πω στους γονείς μου και θα έλεγα για αρκετούς μήνες είχα ντραπεί να το πω στους γονείς μου. Κάποια στιγμή που ανέφεραν πάλι αυτόν τον άνθρωπο για κάποιο λόγο που ήταν στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, τους είπα ότι θέλω να σας πω κάτι για αυτόν και ότι εγώ δεν θέλω να έρθει αυτός εδώ, αυτό και αυτό. Γιατί είχα την οικειότητα, οι γονείς μου ήταν άνθρωποι που θα μπορούσαν να τους το πω. Απλά ντρεπόμουν όπως ντρέπεται οποιαδήποτε γυναίκα που νιώθει ίσως ένοχη για κάτι τέτοιο. Ή συνειδητά ή υποσυνείδητα, γιατί σε μια τέτοια ηλικία νομίζω ότι δεν θα μπορούσα συνειδητά να νιώσω ένοχη. Υποσυνείδητα νιώθω ένοχη. Αλλά ευτυχώς είχα τέτοια σχέση με τους γονείς μου που μπορούσα να τους το εκμυστηρευτώ και αυτό με έκανε και αισθάνθηκα και πολύ καλύτερα. Και να μετά δώσουμε και ακόμα ένα μήνυμα, παιδιά, να μην φοβάστε να μιλήσετε στους δικούς σας ανθρώπους. Όχι. Είναι σε πολύ καμία σημαντικό περίπτωση αυτό, γιατί καμιά φορά στο μυαλό μας γιγαντιώνουμε πράγματα και καταστάσεις. Και εντάξει, και σε μια τρυφερή ηλικία όπως είναι αυτή των 14-15 χρονών και πιο μικρές ακόμα που έχουν πέσει τέτοια θύματα, αρνούνται να μιλήσουν, δυστυχώς. Μας βλέπει και η Ραΐσα. Γεια σου, Ραϊσάκη. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Βρίσκεστε με τα παιδιά, αυτά που έχουν φύγει? Όχι, λόγω καραντίνας, όχι. Γιατί μένω μακριά. Ίσως αν μέναμε δίπλα και κρατούσαμε κάποιους κανόνες και είχαμε εμπιστοσύνη ότι είμαστε όλοι ok και covid free, να βρισκόμασταν. Αλλά εγώ μένω μακριά. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν είμαστε γείτονες. Βασιλική μου, εγώ σου εύχομαι να εκπληρώσεις το όνειρο που θες να κάνεις και που θες να ασχοληθείς επαγγελματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα δηλαδή και τώρα μπορεί, ας πούμε, αύριο και μεθαύριο να γίνεις γιαγιά, έτσι? Ναι! Α, τέλεια! Ναι! Θα έχουμε ένα μικρό κοριτσάκι στην αγκαλιά μας. Ναι. Μικρή Βασιλική. Όχι, όχι. Α, θα είναι, όχι, όχι. Θα είναι Εμμανουέλα Ναφίσα Κοντογιώργη Ουρομπόση. Ναι, είναι Αφρικανός ο μπαμπάς της και θα κρατήσουμε και από τα δύο σόγια, ας πούμε, τα ονόματα. Εσύ πού γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά ο μπαμπάς μου είναι από τη Τζιά και η μαμά μου από τη Χίο. Από τη Χίο, τέλεια. Mm. Λοιπόν, όλοι λυπόμαστε που έφυγε νωρίς η Βασιλική, παιδιά, γιατί όντως είχε να πει πολλά και το είπα και εγώ και στην αρχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας. Βασιλική μου και εσένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους. Επειδή κοιτούσα εσένα και σου μιλούσα, δεν έχω δει τα μηνύματα λωνών. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ήταν μαζί μας και μας βλέπουν. Να είναι καλά. Φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Γεια σου. Φιλάκια, φιλάκια. Γεια σου, γεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την Βασιλική Χάνου, πρώην παίκτρια του Big Brother. Θα ανέβει αμέσως στο Instagram και στο κανάλι μου στο YouTube, που μπορείτε να ξαναδείτε όσους χάσατε αυτό το live μας. Επιστρέφω αύριο, Πέμπτη, με δύο live καραντίνας. 6,5 ώρα με τον αγαπημένο δημοσιογράφο το Σωτήρη Πολύζο. Και στις 10 το βράδυ με τον δικηγόρο της πόλης μας, τον Θάνο Κρατσιόλη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και στα δύο live. Οπότε σας περιμένω όλους αύριο. Εγώ, Αφροδίτη, μου ευχαριστώ και να κανονίσουμε και με εσάς live. Εντάξει, περιμένω. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Καλό βράδυ σε όλους. Χρόνια πολλά, Κατερίνα, χρόνια πολλά.